Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Άλεξ, βλέπετε Greek Grab TV και αυτό είναι το vlog νούμερο 4. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Άλλο ένα vlog στο κανάλι. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο θέλω να σας δείξω κάποια πράγματα τα οποία έχω και χρησιμοποιώ για το κανάλι. Τα πράγματα δηλαδή τα οποία χρειάζομαι για να μπορώ να ανεβάζω βίντεο, να γράφω βίντεο, να παίζω και γενικά να ανεβάζω βίντεο στο κανάλι. Και ο λόγος που ο οποίος το κάνω αυτό είναι γιατί ίσως κάποιοι από εσάς να θέλετε να δημιουργήσετε ένα κανάλι στο YouTube. Οπότε έτσι να πάρετε μια κεντρική ιδέα για το τι περίπου χρειάζεστε για να κάνετε ένα κανάλι, να δημιουργήσετε ένα κανάλι με τα στάνταρ τα οποία έχω θέσει εγώ. Δεν είμαι κανένα top κανάλι. Υπάρχουν κανάλια τα οποία έχουν πολύ καλύτερο εξοπλισμό. Αυτά είναι τα βασικά για μένα πάντως τα οποία χρειάζεστε και θα ξεκινήσω με το πολύ βασικό, με την καρδιά του καναλιού, με το εξάρτημα το οποίο αν δεν το είχα πάρει δεν θα μπορούσατε να βλέπετε gameplay videos. Όσοι με παρακολουθείτε ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει παιχνίδια αποκλειστικά σε κατά κύριο λόγο σε κονσόλες και αυτή την εποχή, αυτόν τον καιρό, τα τελευταία χρόνια δηλαδή παίζω στο PlayStation 3, οπότε για να μπορείς από το PlayStation 3 να κάνεις εγγραφή του gameplay και να τα ανεβάσεις στο YouTube, χρειάζεσαι κάτι τέτοιο. Αυτή με κρύβει. Την κρύβω. Αυτό ρε παιδί μου. Αυτό εδώ. Χρειάζεται κάτι τέτοιο. Αυτό είναι, μισό λεπτό να τα ρυθμίσω όλα, επιτόπου, on the fly. Αυτό εδώ είναι μια capture card. Την πήρα όταν ξεκίνησα το κανάλι. Η τιμή της είναι κοντά στα 130-140 ευρώ, κάπου εκεί. Το χρειάζεστε οπωσδήποτε για να βγάζετε ποιοτικά βίντεο στο κανάλι. Συγκεκριμένη είναι Full HD. Το γράφει εδώ. Full HD 1080p. Θα την ανοίξω να σας δείξω μερικά πράγματα. Το τι περιέχει η συσκευασία λοιπόν και τα σχετικά. Και έτσι να σας πω και μερικά πραγματάκια για το τι χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά και γενικά η συνδεσμολογία της. Δεν θα κάνω full εδώ πέρα επιτόπου, ξέρεις πως πρέπει να τα βάλεις όλα, αλλά ελπίζω να κάνω κάτι έτσι, να βοηθήσω τουλάχιστον κάποιους. Λοιπόν, να σας αλλάξω, ας γυρίσω την κάμερα λοιπόν και ας σας δείξω τι περιέχει η συσκευασία μέσα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε, αυτή είναι η κάρτα, αυτή είναι η συσκευασία της. Ένα ωραίο μαύρο κουτί στιβαρό από ωραίο χαρτόνι. Αλλά μην κολλάμε σε αυτά. Ας το ανοίξουμε κατευθείαν, ανοίγει έτσι. Και το πρώτο πράγμα το οποίο συναντάτε είναι η capture card. Περί αυτού του λόγου πρόκειται. Αυτό είναι το μηχανάκι. Εδώ, μισό λεπτό να σας το δείξω πιο καλά. Αυτό είναι. Αυτή είναι η capture card λοιπόν. Με αυτό μπορείτε να κάνετε τη δουλειά της, να κάνετε τη δουλειά σας, τη δουλειά της πιανής, τη δουλειά σας προφανώς. Έχει διάφορα κουμπιά, θα σας τα δείξω ευθύς αμέσως αφού δείξουμε τι άλλο περιέχει η συσκευασία. Το αφήνω στην πάντα, συνεχίζεις, ανοίγεις κουτάκι. Ναι, τα ελληνικά μου σήμερα για άλλη μια φορά τα σπάνε. Αυτό τι είναι, είναι ένας κωδικός για το Split Network. Φανταστείτε το κάτι σαν το Twitch, το οποίο είναι επιπληρωμή βέβαια και σου δίνει έτσι νομίζω 3 μήνες δωρεάν. Δεν το ανοίγω, δεν το κάνω, δεν το χρησιμοποιώ. Άντε γεια, συνεχίζουμε κανονικά. Και αφού έτσι το γυρίσουμε τούμπα για να ανοίξουν όλα και να δούμε τα πάντα, βγαίνει ένα άλλο κουτάκι από μέσα και κάτι manuals. Manual. Ας τα αφήσουμε έτσι λίγο εδώ μάλλον. Ας τα διώξω αυτά, έτσι γιατί μπορώ. Και αυτό το κουτάκι θα το διώξω γιατί μπορώ. Και ας το βάλουμε αυτό εδώ έτσι, γιατί μπορώ. Λοιπόν, τα manual, όπως λέγαμε, εδώ σου λέει πού να πας για να κατεβάσεις το application, για να το κάνεις install στον υπολογιστή σου, έτσι ώστε να μπορείς να γράφεις τα gameplay videos. Και εδώ είναι ένα manual χάρτινο, τα γνωστά, τα που σου λέει για συνδεσμολογίες μέσα και τα λοιπά. Οπότε άμα θέλετε να δείτε ακριβώς πως θα το κάνετε, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ, μπαίνετε εδώ μέσα και σας δείχνει χαρακτηριστικά, δηλαδή θα σας δείξω, σας δείχνει ορίστε τις συνδεσμολογίες, πως να τα συνδέσετε όλα και γενικά πως να κάνετε. Διαδίθετε σε αρκετές γλώσσες, τα ελληνικά δεν είναι μία εξ αυτών.
Και συνεχίζουμε με το κουτάκι, να δούμε τι περιέχει μέσα. Αυτά τα καλώδια που βλέπετε εδώ ήταν μες στο κουτάκι, αλλά απλά επειδή τα χρησιμοποιώ τα έχω βγάλει ήδη έξω. Λοιπόν, το κουτάκι περιέχει διάφορα πράγματα. Ας τα ανοίξουμε σιγά σιγά. Καλώδια, ιστορίες και αμαρτίες. Ας το διώξουμε και αυτό. Ας δείξουμε τα καλώδια που έχω ήδη έξω και χρησιμοποιώ πρώτα. Έλα, μην μπερδεύεστε, μην μου κάνετε κόλπα. Λοιπόν, η συσκευασία περιλαμβάνεται ένα USB του micro USB και αυτό το καλώδιο το χρησιμοποιείς, το χρειάζεσαι μάλλον, συνδέεται σε αυτήν εδώ τη θύρα και η άλλη άκρη τη βάζεις στον υπολογιστή έτσι ώστε να χρησιμοποιείς τον υπολογιστή σου για να κάνεις καταγραφή του gameplay βίντεο. Η συγκεκριμένη κάρτα έχει και άλλη επιλογή, να χρησιμοποιείτε SD card και να μην χρειαστείτε καθόλου αυτό το καλώδιο και να μην χρειαστείτε καθόλου υπολογιστή. Δεν το έχω λειτουργήσει αυτό το σύστημα, παιδιά. Δεν ξέρω κατά πόσο δουλεύει και αν δουλεύει καλά. Εγώ χρησιμοποιώ τον υπολογιστή για να κάνω τη δουλειά μου, γιατί θεωρώ ότι τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα έτσι. Διώχνουμε αυτό το καλώδιο, το USB. Ωραία, θα γεμίσω το πάτωμα πράγματα και προχωράω σε ένα εξίσου πολύ σημαντικό καλώδιο το οποίο περιέχει συσκευασία και είναι αυτό εδώ. Αυτό το καλώδιο είναι ένα καλώδιο το οποίο έχει δημιουργήσει η εταιρεία και το περιέχει συσκευασία και είναι αποκλειστικά για να κάνετε εγγραφή βίντεο στο το PlayStation 3. Αυτή η άκρη συνδέεται στο PlayStation 3 και αυτή η άκρη συνδέεται... Έλα, μετά από αυτό το διάλειμμα, δεν ξέρω που είχα μείνει ακριβώς. Σας έδινα το καλώδιο του PlayStation 3. Αυτή εδώ η άκρη συνδέεται στο PlayStation 3 και αυτή εδώ η άκρη συνδέεται στην AVIN θύρα, η οποία είναι δημιουργημένη καθαρά και μόνο για το PlayStation 3. Αυτό εδώ. Διώχνουμε και αυτό το καλώδιο. Πολύ σημαντικό, ήταν ένας από τους λόγους που αγόρασα στην συγκεκριμένη capture card. Μου άρεσε δηλαδή που δείχνανε μια ιδιαίτερη προτίμηση, που είχαν συγκεκριμένο καλώδιο δηλαδή για το PlayStation 3. Και πάμε σε αυτά. Έχει ένα high definition καλώδιο, high D, το οποίο, παιδιά, είναι γελία πάρα πολύ μικρό. Θα σας το δείξω ευθύς αμέσως για να καταλάβετε για πόσο μικρό high definition καλώδιο μιλάμε. Δεν είναι επεξεργασμένες άκρες, αυτό εδώ είναι. Δεν είναι ούτε 50 πόντους. Ίσως να είναι 50 πόντους. Δεν έχει επεξεργασμένες άκρες, το βλέπετε, είναι κανονικό. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Το έβγαλα να δω από τη συσκευασία και το ξανά βάλα πάλι μέσα. Και μπαίνει και λίγο δύσκολα από ό,τι θυμάμαι. Οπότε θα το αφήσω στην πάντα και το φτιάξω μετά. Συνεχίζουμε με τα επόμενα καλώδια. Έχει ένα. Δεν ξέρω καν αν το έχω ανοίξει. Το έχω ανοίξει. Μπα. Έχει ένα 3,5 jack. Για ήχο δηλαδή. Ναι, έχει ένα καλώδιο που είναι 3,5 jack του 3,5 jack. Είναι για κάποιες συγκεκριμένες συνδεσμολογίες αυτό. Όταν θες να βάλεις ήχο και κάτι άλλα τέτοια κόλπα, δεν τα έχω χρησιμοποιήσει, γιατί δεν τα ξέρω αυτά πώς δουλεύουν. Νομίζω ότι χρησιμοποιείς αυτό το καλώδιο άμα θες την ώρα που παίζεις να βάζεις ήχο από κάτι άλλο και να γράφονται όλα αυτά μαζί σε ένα βίντεο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό. Τέλος πάντων, και εδώ πέρα συνεχίζουμε, έχει ένα άλλο καλώδιο, δεν το έχω ανοίξει, το οποίο είναι για να μπορείς να καταγράφεις, έχει αυτή την άκρη που έχει και το PlayStation 3, για να μπαίνει εδώ δηλαδή στη θύρα που μπαίνει το PlayStation 3, το AVIN, έτσι, και οι άλλες άκρες είναι για να συνδέσεις παλιές κονσόλες απάνω, άμα θες να καταγράφεις gameplay videos από PlayStation 2, Xbox, Nintendo 64 και ούτω καθεξής. Και ένα άλλο εξαρτηματάκι το οποίο έχει και μου αρέσει πάρα πολύ είναι αυτή εδώ η θηκούλα. Δεν είναι τίποτα σημαντικό. Έχει ανάγλυφο και γράφει Avermedia, η εταιρεία δηλαδή, ελπίζω να φαίνεται. Φαίνεται νομίζω. Δεν είναι κάτι το σημαντικό, αλλά είναι μια πολύ ωραία και ευχάριστη προσθήκη. Μπορείς να βάζεις μέσα την capture card και να την προφυλάσεις επί της ουσίας, όταν θες να τη μεταφέρεις κάπου, να την πάρεις μαζί σου ή απλά άμα
έκανες τη δουλίτσα σου, έγραψες αυτά που θες να γράψεις και θες έτσι να την βάλεις μια ωραία θυπούλα για να την προστατέψεις. Ορίστε, πάρα πολύ ωραία, εμένα μ' άρεσε, δεν περίμενα να έχει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά περιέχει η συσκευασία. Ας γυρίσουμε στην κανονική κάμερα για να σας πω 5 πράγματα για την capture card και μετά θα τα μαζέψω όλα αυτά. 5 και αυτά κάτω, γιατί μπορώ. Λοιπόν, με διαγκρίσαμε στην κανονική κάμερα. Θα σας πω λίγα πράγματα για την Evermedia, αφού πρώτα σας δείξω τις συνδεσμολογίες τις οποίες έχει. Με λίγα λόγια, για να μην σας πω λόγο, έχει High Definition In, High Definition Out, AV In, Audio In, Audio Out. Έχει τη θύρα εδώ για το USB. Εδώ μπροστά έχει ένα διακόπτη, άμα θέλετε, όταν γράφετε σε SD ή όταν γράφετε σε PC, το γυρνάτε αναλόγως και από εδώ παίρνει την SD card. Και αυτό εδώ το κουμπί πατιέται, δεν ξέρω αν ακούγεται. Είναι κλικ κουμπί. Και εδώ πέρα έχει LED στρογγυλό, το οποίο ανάλογα με το τι λειτουργία την οποία κάνει βγάζει και διαφορετικό χρώμα. Είναι μπλε σε κατάσταση απλά λειτουργίας, κόκκινο όταν κάνει εγγραφή νομίζω. Τι να σου πω για αυτή την κάρτα. Λοιπόν, καταρχήν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την αγορά την οποία έκανα. Κάνει ακριβώς τη δουλειά την οποία ήθελα να κάνει. Μπορείς να γράψεις βίντεο μέχρι 1080p 30fps και μπορείς να γράψεις μέχρι 720p αν θες 60fps. Πλέον έχουν βγει πολύ καλύτερες κάρτες, πολύ πιο δυνατές. Απλά θέλω πάντα να είστε σκεπτικοί και να κάνετε αγορές των πραγμάτων των οποίων χρειάζεστε και όχι των πραγμάτων των οποίων είναι καλύτερο ότι κυκλοφορούν. Θα μπορούσα να έχω αγοράσει καλύτερη capture card. Ναι, να είχα δώσει τα διπλάσια λεφτά και να είχα πάρει μια καλύτερη capture card. Θα έκανε κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή στο κανάλι μου? Όχι. Οπότε με αυτή την κάρτα είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Για τα τυπικά του πραγμάτων. Τι λέω, τι γλώσσα μιλάω σήμερα? Για τα τυπικά του πράγματος θα σας πω ότι τα βίντεο τα οποία ανεβαίνουν στο κανάλι μου είναι 720p 30fps και σε 14 Mbps. Όσοι καταλαβαίνετε, όσοι ξέρετε από Capture Card, καταλαβαίνετε. Τα λέω αυτά τα νούμερα έτσι για να δώσω μια ιδέα σε μερικούς για την ποιότητα. Αυτό που ξέρω να πω πριν είναι ότι γράφει μέχρι 60 Mbps, το οποίο το έχω βγάλει μια φορά αυτό το αρχείο. Είχα βγάλει ένα αρχείο 1080p 30fps σε 60 Mbps, ήταν ενός λεπτού και πρέπει να ήταν, ξέρω εγώ, 500 Mbps. Okay, απλησίαστο. Α, ναι, και για τα βίντεο τα οποία ανεβάζω, να σας πω ότι είναι περίπου το 25 λεπτά, με αυτές τις ρυθμίσεις είναι περίπου στα 3 γίγκα, 2,5, 2, κάτι, κάπου εκεί βγαίνει. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω για αυτή την κάρτα, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είναι η καρδιά του μηχανήματος, είναι το εξάρτημα το οποίο το προσέχω σαν τα μάτια μου, γιατί αν δεν έχω αυτό δεν μπορώ να λειτουργήσω το κανάλι. Μην μου το ματιάσετε. Ας τα αφήσουμε λοιπόν αυτό στην πάντα για την ώρα και ας συνεχίσουμε με τα άλλα δύο εξαρτήματα και το εξάρτημα έκπληξη. Και αφού τελειώσαμε με την καρδιά του μηχανήματος, πάμε στο εξάρτημα το οποίο χρησιμοποιώ πιο πολύ και είναι το εξάρτημα το οποίο το πήρα γιατί θεώρησα ότι πρέπει να το πάρω. Δεν είναι αναγκαίο να το πάρετε, αλλά θεωρώ ότι άμα θέλετε να κάνετε καλά τη δουλειά σας, το χρειάζεστε και είναι αυτό εδώ. Είναι το μικρόφωνο το οποίο χρησιμοποιώ, είναι το Snowball της Blue. Είναι ένα μικρόφωνο το οποίο είναι απλά plug and play με USB, συνδέεται με αυτό το καλώδιο, το οποίο δίνεται μαζί εννοείται με τη συσκευασία. Η μία του άκρη είναι κανονικά USB να μπει στον υπολογιστή και η άλλη άκρη είναι αυτό το περίεργο το USB, δεν ξέρω πώς λέγεται, το οποίο το συνδέεις εδώ πίσω. Εδώ. Εδώ. Το συνδέεις και τελείωσε. Κατευθείαν το διαβάζει ο υπολογιστής σου. Κατευθείαν όμως, όλα κομπλέ, όλα ωραία. Και εννοείται ότι το πρόγραμμα το Recentral, το οποίο σας έδειξα πριν, σας είπα, είναι το πρόγραμμα που δουλεύει η Capture Card, το διαβάζει κατευθείαν. Το μικρόφωνο, τα αποτελέσματα το οποίο τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, τα έχετε ακούσει. Για την ιστορία έχετε και με αυτή εδώ τη μικρή τη βάση. Έρχεται μαζί δηλαδή, η οποία είναι και επεκτάσιμη, βλέπετε, κάνει κάτι τέτοια κόλπα. Είναι καλής κατασκευής, πολύ καλής κατασκευής θα έλεγα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την ποιότητα, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την ποιότητα του ήχου.
εκπληκτικά ευχαριστημένος. Το συγκεκριμένο μικρόφωνο στοιχίζει περίπου στα 75-80 ευρώ από τα ελληνικά καταστήματα, τόσο το πήρα. Τώρα το ξεβιδώνω. Παίζω βασικά, καταλάβατε. Βλέπετε περίπου το μέγεθος το οποίο έχει, καταλαβαίνετε, συγκρίνεται. Είναι αρκετά μεγάλο. Μ' άρεσε που έχει τη βάση. Εγώ το βάζω μπροστά και παίζω. Πολύ πρόστιμο ακούστηκε αυτό. Το βάζω έτσι, εδώ μπροστά, όταν να γράψω επεισόδια και δεν μιλάω απευθείας εδώ στο μικρόφωνο. Μιλάω κάπου από πάνω, για να καταλάβετε, για να προσπαθώ να αποφύγω τα μικροφωνήματα αυτά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αν είμαι ευχαριστημένος, υπερβολικά ευχαριστημένος, θεωρώ ότι άμα θέλετε να κάνετε gameplay videos, γενικά ο ήχος είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχετε στο νου σας, ειδικά άμα δεν χρησιμοποιείτε κάμερα όπως δεν χρησιμοποιώ εγώ. Αυτό το οποίο λαμβάνει αυτός ο οποίος σας βλέπει είναι ο ήχος, και αν ο ήχος είναι καλός θα καθίσει και θα συνεχίσει να βλέπει τα βίντεό σας. Αν ο ήχος είναι κάτι παραμορφωμένο που δεν ακούγεται καλά, απευθείας κάποιος θα το κλείσει. Οπότε ναι, αν θέλετε όντως να κάνετε gameplay κανάλι, επενδύστε στο κομμάτι ήχο. Για μένα πιστεύω ότι είναι εξίσου σημαντικό όσο είναι το κομμάτι της capsule και όσο είναι το κομμάτι της κάμερας, εάν θέλετε να βάζετε κάμερα στα βίντεο σας. Συνεχίζουμε με το επόμενο κομμάτι και πάμε στα ακουστικά τα οποία έχω. Για αυτά είναι τα ακουστικά τα οποία έχω. Είναι τη SteelSeries, δεν ξέρω αν φαίνεται. SteelSeries είναι το πολύ απλό μοντέλο το οποίο έχει κυκλοφορήσει. Η άκρη του είναι jack, γιατί αυτό ήθελα να έχει. Δεν ήθελα να δουλεύω ακουστικά με USB, γιατί έτσι είναι η δικιά μου συνδεσμολογία, δουλεύει καλά. Η ποιότητα αυτών, βασικά αυτά τα ακουστικά τα πήρα κοντά 40 ευρώ. Η ποιότητα του ήχου είναι εκπληκτική για τα λεφτά τους. Έχουν πάρα πολύ ωραία μαξιλαράκια, αυτά εδώ και αυτό πάνω είναι πάρα πολύ ωραία μαξιλαράκια. Αλλά από εκεί και πέρα όλη η άλλη κατασκευή, όλο το άλλο το υλικό, βλέπετε και εδώ μέσα πλαστικό είναι, δεν είναι καλό, το ακούτε πως κάνει. Έλεος. Η ποιότητα κατασκευής δεν είναι καλή, η ποιότητα ήχου είναι πάρα πολύ καλή όμως. Έχει και μικρόφωνο, αυτό εδώ που βλέπετε είναι μικρόφωνο, δεν τραβιέται κάτι τέτοιο. Και είναι ακουστικά τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσεις και σε hands free. Τα έχω δουλέψει λίγο καιρό, καμιά φορά που ήμουν εξαπλωμένο στο κρεβάτι και μίλαγα έτσι στο τηλέφωνο. Τα φοράς, τα συνδέεις με το κινητό κατευθείαν και δουλεύουν και σαν hands free. Και αυτό εδώ πέρα είναι κλίκι, κουμπάκι. Και έχει ένα χαρτάκι μέσα το οποίο δεν ξέρω τώρα, πρέπει να το έχω χάσει. Το οποίο σου λέει, ανάλογα με το πόσες φορές το πατάς, τι κάνει. Αν τα προτείνω, με επιφύλαξη. Με επιφύλαξη. Και η επιφύλαξη, και ο λόγος μάλλον που τα προτείνω με επιφύλαξη, είναι καθαρά και μόνο για την ποιότητα κατασκευής. Α, για το απλό του πράγματος να δείξω ότι γράφει με ανάγλυφο και εδώ στην series. Αν είχαν καλύτερη ποιότητα κατασκευής θα τα πρότεινα ανεπιφύλακτα να τα πάρετε όλοι, αλλά θα ήταν πιο ακριβά, οπότε θα υπήρχαν και άλλες επιλογές. Βέβαια για τη δουλειά την οποία τα θέλω εγώ, η δουλειά τους είναι πάρα πολύ καλή, την κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχουν καλό ήχο και να έχει audio jack, 3,5 jack τέλος πάντων, και να έχει έτσι να είναι ξεκούραστα, και αυτά τα καταφέρνουν. Οπότε για τα 40 ευρώ που έδωσα νομίζω ότι η επιλογή που έκανα είναι πάρα πολύ καλή. Μόνο που κάνει αυτό το συχαμένο το πράγμα. Είπα να τα προτείνω με επιφύλαξη. Και αφού φεύγουμε και από το κομμάτι του ήχου, θα σας δείξω στα πολύ γρήγορα και επιφανειακά ένα εξάρτημα το οποίο πήγε στη συλλογή μου πάρα πολύ πρόσφατα. Είναι ένα εξάρτημα το οποίο το πήρα γιατί ήθελα να το χρησιμοποιήσω για να ανεβάζει επεισόδια στο YouTube, και είναι αυτό εδώ που είναι δίπλα μου. Αυτή τη στιγμή ανεβάζει το vlog της προηγούμενης Κυριακής που είδατε. Θα σας το δείξω πολύ γρήγορα, γιατί θέλω να το κάνω vlog σε κάποιο άλλο αναλυτικά. Είναι αυτό εδώ. Έτσι, καβατζωτά. Αυτό εκεί. Αυτή τη στιγμή ανεβάζει το vlog της προηγούμενης Κυριακής, τη συλλογή μου που είδατε. Θα σας το δείξω, παιδιά, αναλυτικά σε ένα άλλο vlog αυτό. Για την ιστορία, είναι ένα υβριδικό tablet netbook, το οποίο ανεβάζει πλέον όλα μου τα επεισόδια στο YouTube, έτσι ώστε να μην κουράζω
τον υπολογιστή μου να μένει πολλές ώρες ανοιχτές, να μένει πολλές ώρες ανοιχτός για να ανεβάζει επεισόδια. Χρησιμοποιώ πλέον αυτό, ανεβάζει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας θέλω. Όλα κομπλέ, όλα καλά. Βέβαια δεν το πήρα μόνο γι' αυτό, δεν έδωσα λεφτά απλά για να κάνω αυτό. Το πήρα γιατί ήθελα ένα tablet, παύλα, laptop, παιδί μου, κάτι το οποίο να, όταν πηγαίνω εκεί μέσα, στον άλλο χώρο του σπιτιού μου, εκεί μέσα, να μπορώ να έχω, παιδί μου, μια σερφάρο κτλ. Και να μην χρειάζεται να είμαι συνέχεια εδώ πέρα κολλημένος μπροστά στην οθόνη. Πλέον δηλαδή τον υπολογιστή τον ανοίγω όταν θέλω να γράψω τα επεισόδια, όταν θέλω να κάνω render κάποια τέτοια, όταν θέλω να κάνω render τα επεισόδια δηλαδή, τα vlog ας πούμε και τα σχετικά, όταν θέλω να γράψω vlog και όταν θέλω να κάνω κάποια άλλη εργασία. Τώρα όλα τα άλλα τα κάνω πλέον από αυτό το μηχανηματάκι. Πέρα θα σας το δείξω σε ένα άλλο vlog. Αυτά παιδιά, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ήταν ένα πολύ απλό vlog αυτό. Σας έχω συνηθίσει σε λίγο πιο καραγκιοζηλίκια να κάνω και λίγο πιο χαζομαρούλες και λίγο πιο τέτοια. Δεν θα τα κόψω και να τα vlog εννοείται, εκεί είναι τα vlog που μου αρέσουν. Αυτό το vlog είναι έτσι λίγο πιο, ήθελα να σας δείξω 5 πράγματα γιατί υπάρχουν πολλοί φίλοι στο κανάλι που μου στέλνουν κατά κύριους μηνύματα και μου λένε πως το κάνεις εκείνο, πως το κάνεις εκείνο και έτσι έχω μπει και σε μια φιλοσοφία συνέχεια να απαντάω και να απαντάω, αλλά το να απαντάς και να γράφεις απλά μια πρόταση δεν μπορεί να τα εξηγήσεις όλα, οπότε οτιδήποτε θέλετε να με ρωτήσετε και αυτά τα οποία σας έδειξα, αφήστε ένα comment από κάτω, ρωτήστε με και για την capture card και για το μικρόφωνο και για τα ακουστικά. Ρωτήστε με γενικά αν έχετε θέμα με τη συνδεσμολογία, να σας πω ό,τι ξέρω, ό,τι γνωρίζω. Κάντε ένα like αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Είπαμε απλό, εκπαιδευτικό ήταν αυτό. Okay, μια χαρά, εμένα μ' άρεσε. Κάντε subscribe στο κανάλι αν μας αρέσουν αυτά που ανεβάζω, έτσι για να γουστάρουμε. Αύριο, gameplay video εννοείται. Καινούριο, τα γνωστά, εκεί τα απογευματάκι. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, παιδιά, να περνάτε καλά, να παίζετε παιχνίδια, να γουστάρετε. Τα γνωστά τα ξέρετε πλέον. Και αυτά. Τι άλλο. Δεν έχω τίποτα άλλο. Α, και για την ιστορία. Έχω Windows Phone. Που γράφει Microsoft. Έλα, focus. Γιατί μπορώ. Να είστε καλά, παιδιά. Τα λέμε. Bye. Μην ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά στα social media του καναλιού, Greek Rabbit TV στο Facebook, Greek Rabbit TV στο Twitter και Alex Rabbit στο PlayerMe για να μαθαίνετε νέα για το κανάλι, να ενημερώνεστε και για να τα λέμε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά.